Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, με τη δημόσια υγεία να δοκιμάζεται σκληρά από τις μνημονιακές περικοπές κονδυλίων, τα νοσοκομεία της Κρήτης χάνουν κάθε χρόνο χρηματοδοτήσεις χιλιάδων ευρώ εξαιτίας καθυστερήσεων στις τροποποιήσεις των προϋπολογισμών τους. Μόνο το 2013 χάθηκαν από τα νοσοκομεία του νησιού κονδύλια που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2013 προκύπτει ότι στα νοσοκομεία της Κρήτης, δυστυχώς από τα 126 εκατομμύρια, δεν αξιοποιήθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα μιας μη συστηματικής επιτήρησης των οικονομικών το τελευταίο μήνα. Αν ξέρανε να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αυτά δεν συμβαίνανε. Τα πιο παράξενα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Δράμα. Να περισσέψουν. Δεν φτάνουν. Αναλυτικά στο νομό Λασιθίου χάθηκαν συνολικά κονδύλια 800.000 ευρώ. 40.000 από την Νεάπολη, 80.000 από τη Σιτία, 200.000 από την Ιεράπετρα και 480.000 ευρώ από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Την ίδια ώρα τα κενά στο σύστημα υγείας του νομού Λασιθίου είναι τεράστια. Μόνο το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου που έχασε 480.000 ευρώ καλείται τώρα να βρει κονδύλια για τη νέα του πτέρυγα που στοιχίζει 220.000 ευρώ. Δεν το προλάβαμε στο νομό του Λασιθίου, ενώ επιμέναμε με πολλά μας έγγραφα να δοθούν κάποια χρήματα στο Ρέθυμνο που είχε ανάγκη και στη νέα πτέρυγα που μπορούσε ήδη να είχε αυτοχρηματοδοτηθεί. Εκεί ήταν οι διοικήσεις των νοσοκομείων είχαν μια άλλη άποψη ότι τα μετρήσαν, είναι απλήρωτα τιμολόγια και δεν μένουν χρήματα. Κάνουμε μια προσπάθεια τεράστια να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων. Η κατάσταση στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης δεν είναι καλύτερη. Από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου χάθηκαν το 2013 κονδύλια ύψους 1.100.000 ευρώ, από το Ρέθυμνο 100.000 ευρώ και από το νοσοκομείο Χανίων 400.000 ευρώ. Σαν ΔΥΠΕ μπορέσαμε σε κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με τα νοσοκομεία να μεταφέρουμε ποσά, γιατί έχουμε αυτή την αρμοδιότητα, από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο, όπως είναι η περίπτωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου είχαμε πείσει τον διοικητή τότε, τον κύριο Κοκκίνιο.